τα πέταλα τη γη να τραγουδώ. Τσακούθηκα, είσαστε έτοιμοι για το παιχνίδι? Ναι. Να μου να γίνει σήμερα? 3-0. 3-0, μακάρι. 2-1. Ενάρθετε και στη Λευκοσία το Σάββατο με το Αποέλ? Όχι. Να το δείτε από την τηλεόραση? Όχι, να πείσω τον παπά μου να με πάρει. Ποιο? Να πείσω τον παπά μου να με πάρει. Μακάρι να του πεις και να πιστεί. Ποιος είναι να σκοράρει? Γκασαμά, Γουαρίς και άλλο έναν Γκασαμά. Ευχαριστώ. Παρά κάμερα του τι? Ναι. Να σου πω το σκορ. Αν μεν το βάλεις ένα σκοτωγούμενο όμως. Πέμω. 3-1. Πέμω και ποιο είναι να σκοράρουν όμως? Καστέλ. Παίζει μια χαρά ο Καστέλ. Παίζει, βγάλε φάουσα. Ναι. Καστέλ. Καστέλ. Κάργας, Κεφαγιά. Ναι. Παίζει. Επειδή εγώ μου η φαλάντου εχθές, γι' αυτό έπρεπε να μπω. Πέμω άλλο ένα. Κεραίρο, αν το βάλει αλλαγή πρέπει να σκοράρει. Μακάρι. Μηταράκι από εβδομάδας. Άμμου. Σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Το Σάββατο πάμε στο Γασίπι με το Αποέλ. Πώς βλέπεις αυτά τα δύο παιχνίδια? Πρώτα απ' όλα, Χαρίλα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τα δύο παιχνίδια είναι δύσκολα. Είμαστε ανόρθωση, θέλουμε πάντα να κερδίζουμε. Ελπίζω θα κερδίσουμε και σήμερα και στο Αποέλ. Μακάρι. Μακάρι. Καλή χρονιά. Πώς βλέπεις το παιχνίδι? Να νικήσουν. Πρέπει να τσιάσει ένα σκορ. 2-0. Φίλε μου, εσύ. Εγώ. Πρέπει μου να δούμε. 3-1. 3-1. Αέρο. Ένα σκορ. 3-1. Ποιος είναι να σκοράρει? Δεν ξέρω, με λάθος. Και ο Τσίκο. Και το ένα ο Καστέλ. Γιατρέ, δεν το θωρώ, Παναγία μου. Είμαστε ένα σκορ, μια πρόβλεψη, ρε φίλε. Γεια σας! Γεια σου, λέει, Βέντι μου. Τι θέλουμε, η πρόβλεψη? Πρόβλεψη για σήμερα. Τρίποντο. Σκορ? Σκορ 4-1. 4-1, μακάρι. 6-1. 6-1. Ζεστή, εντυπωσιακή, με τις κερκίδες να είναι κοντά στο γήπεδο. Εξαιρετική πάσα για ο Αρίς. Το γύρισμα, ο Καστέλ, μεγάλη ευκαιρία. Ο Κασαμά, το 1-0. 14 λεπτό, η ανόρθωση εξαργυρώνει την υπεροχή που ήδη δημιούργησε από το 10 λεπτό και έπειτα. Ένα τετράλεπτο υπεροχή ήταν αρκετό για τη μεγάλη κυρία να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα. 1-0. Το γρήγορο.
γρήγορο γκολ που ήθελε η ομάδα του Νταβίτ Καγιέκο. Έρχεται με τον Κασαμά, για τον οποίο κάναμε λόγο προηγουμένως ότι θα πρέπει να αρχίσει να σκοράρει και εντός έδρας. Μέχρι στιγμής μόνο εκτός έδρας έβρισκε δίκτυα ο Κασαμά. Τα τέσσερα του γκολ ήταν μακριά από τον Παπαδόπουλος. Πρώτο φετινό γκολ στο σπίτι της ανόρθωσης. Πέμπτο συνολικά στο Παγκύπρο πρωτάθλημα. Σε Κου Κασαμά η δεύτερη τελική του στο παιχνίδι ήταν στο στόχο και στα δίκτυα. Όλα ξεκίνησαν από την καταπληκτική πάσα του Κορέα τον Ουαρίς, ο οποίος γύρισε στο σωστό σημείο για τον Καστέλ. Φοβερή απόκρουση από τον Άντος, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο σημείο που βρέθηκε ο Κασαμά και απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα. Ξανά και ξανά το 1-0 για την ανόρθωση. Ο Καστέλ κράτησε...